Θα ξεκινήσουμε το τρίτο μέρος της εκπομπής μας με έναν παγκρίτιο λογοτεχνικό διαγωνισμό. Κατάφεραν να ξεχωρίσουν τρεις μαθήτριες. Πολλοί κατάφεραν να ξεχωρίσουν. Τρεις μαθήτριες φιλοξενούμε σήμερα εμείς στην εκπομπή μας. Τρεις μαθήτριες από την Κρήτη, βέβαια. Μία μαθήτρια από το πρότυπο Λύκειο, μία μαθήτρια από το 11ο Γυμνάσιο και μία μαθήτρια του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας στα Χανιά. Πάμε να παρουσιάσουμε λίγο τους καλεσμένους μας και η Εύη βέβαια που έχει κάνει το ρεπορτάζ θα μας πει περισσότερα. Φιλοξενούμε να ξεκινήσω με την κυρία Εύη Δασκαλάκη. Κυρία Δασκαλάκη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Μαθήτρια του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας Χανίων. Καλησπέρα σας. Και να σας καλησπερίσουμε, να σας ευχαριστήσω πολύ. Να πάμε στην Μαρινέλα Μποτσάκη, σωστά, μαθήτρια πρότυπου Λυκείου Ηρακλείου. Να σε ευχαριστήσω πολύ, Μαρινέλα. Εγώ ευχαριστώ. Και να πάμε βέβαια και στην μικρότερη ηλικιακά της παρέας μας σήμερα, την Μαρία Γιαναδάκη, μαθήτρια του 11ου Γυμνασίου Ηρακλείου. Να σε ευχαριστήσω πολύ, Μαρία. Καλησπέρα. Λοιπόν, Εύη, φιλοξενούμε λοιπόν τρεις μαθήτριες. Κατάφεραν να ξεχωρίσουν, κατάφεραν να πετύχουν, το προσπάθησαν και έστειλαν και μηνύματα. Για τα μηνύματα θα αναφερθούμε στην πορεία. Για δώσε μας το ρεπορτάζ. Αναφερόμαστε λοιπόν στον 37ο Παγκρίτιο Λογοτεχνικό Διαγωνισμό, τον οποίο διοργάνωσε ο Σύλλογος Φιλολόγων Χανίων. Οι μαθητές και οι μαθήτριες κλήθηκαν να γράψουν ένα διήγημα ή ένα ποίημα με ελεύθερο θέμα. Όπως γνωρίζω, η Μαρινέλα και η κυρία Εύη έγραψαν ένα διήγημα, ενώ η Μαρία κατάφερε να κατακτήσει το πρώτο βραβείο γράφοντας ένα ποίημα. Και να ξεκινήσουμε από την κυρία. Θα ξεκινήσουμε με την κυρία Εύη Δασκαλάκη. Η αλήθεια είναι, κυρία Δασκαλάκη, εμείς θα μπορούσαμε να γυρίσουμε μια εκπομπή μόνοι μας. Καταρχάς θέλω να σας ρωτήσω πόσο δύσκολο είναι στην ηλικία σας, στην ηλικία σας να καθίσετε ξανά σε ένα θρανείο. Να ξεκινήσω από εκεί, αυτή είναι η απορία μου. Να καθίσετε ξανά σε ένα θρανείο, να παρακολουθήσετε μαθήματα. Ξανά από την αρχή. Ξανά από την αρχή. Αυτό είναι πολύ εύκολο όταν το θέλεις πάρα πολύ, όταν είναι όνειρο ζωής να γυρίσεις στα θρανία, γιατί για κάποιο λόγο θα πάψεις στο σχολείο και για μένα ήταν όνειρο ζωής να ξαναγυρίσω. Και εγώ πάω με πολύ μεγάλη ευχαρίστηση, με πολύ μεγάλη χαρά. Μου έχει δώσει τόσα πολλά το σχολείο μέσα σε αυτό το χρόνο. Παρόλο που με την πανδημία δεν κάνουμε διαζώσεις μαθήματα, αλλά πήραμε πάρα πολύ μεγάλη χαρά, μου έχει δώσει πάρα πολύ μεγάλη ευτυχία αυτό το που ξαναγυρίσω στο σχολείο και πάω με πολύ μεγάλη ευχαρίστηση. Εσείς, κυρία Δασκαλάκη, θέλετε να πάρετε απολυτήριο γυμνασίου, σωστά? Εγώ θέλω να πάρω απολυτήριο γυμνασίου, το οποίο δεν μου είναι τίποτα για τη δουλειά μου. Ναι. Απλά εγώ τον θέλω σαν άνθρωπος, το θέλω σαν Εύη. Είναι δηλαδή όνειρο ζωής να πάρω απολυτήριο γυμνασίου. Και ξέρετε, δεν σταματήσατε στην φίτηση στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας. Θέλατε να πάρετε μέρος και σε παγκρίτιο λογοτεχνικό διαγωνισμό, όπου ξεχωρίσατε. Ναι, πήρα μέρος και φίτηλιά μου με αυτό, γιατί και πέρυσι πήρα το πρώτο βραβείο. Είναι η δεύτερη χρονιά φέτος που το παίρνω. Ήσασταν από τα φαβορί λοιπόν της διαδικασίας. Ναι, να θέλα. Και η καθηγήτριά μου είδε κάτι, ας πούμε, από την αρχή που έγραψα ένα κείμενο και με όθησε να γράφω. Και έτσι ξεκίνησα να γράφω κείμενα απλά, κείμενα βιογραφικά, δηλαδή κείμενα τα οποία τα έχω ζήσει. Είναι τα πιο πολλά είναι βιογραφικά που εγώ γράφω. Και κυρία Δασκαλάκη, πόσο καιρό σας πήρε ή πόσες μέρες να γράψετε αυτό το διήγημα? Ήταν μια εύκολη διαδικασία για σας? Αυτό, επειδή όταν κάτσω να γράψω, ξέρεις, βγαίνουν τα λόγια, βγαίνουν οι φράσεις, βγαίνουν όλα αυτά τα κείμενα, βγαίνουν τσακ, πάμε το μυαλό μου έτσι. Πρώτα γράφω σε ένα πρόχειρο τέτοιο, μετά τα αντιγράφω στο λάπτοπ και μετά τα γράφω στο λάπτοπ. Δύο βράδια, τρία βράδια, κάτι τέτοιο. Μάλιστα. Λοιπόν, να βάλουμε μια ανωτερία με την κυρία Δασκαλάκη, ανωτελεία, και να περάσω, να πάω στην Μαρινέλα, την Ποτσάκη. Μαρινέλα, πώς ξεκίνησε αυτή η διαδικασία για σένα,
Τι σε ώθησε, για να το θέσω καλύτερα, να λάβεις μέρος σε αυτόν τον διαγωνισμό? Η αλήθεια είναι ότι έχω μία πολύ καλή σχέση με τη λογοτεχνία γενικότερα, μου αρέσει να γράφω. Οφείλω τη συμμετοχή μου στο διαγωνισμό αυτό στον Όμιλο Δημιουργικής Γραφής που υπάρχει στο σχολείο και χωρίς την καθοδήγηση των φιλολόγων και κυρίως κυρίως Χιολιτάκη, το κείμενο δεν θα έχει αποσταλεί ποτέ. Είμαι πραγματικά ευγνώμων. Μου αρέσει να γράφω. Η ιδέα ήταν πιο δύσκολη από το να γράψω το διήγημα. Και αυτό που με οθεί γενικότερα είναι αυτή η τριβή που θέλω να έχω με τη λογοτεχνία και με αυτή την πλευρά μου. Μαρινέλα, φέτος είσαι και Δευτέρα Λυκείου. Σκέφτεσαι να ασχοληθείς του χρόνου ή μετά, δηλαδή μπαίνοντας στο πανεπιστήμιο με τη λογοτεχνία, θα σου άρεσε σαν αντικείμενο να γράφεις? Η αλήθεια είναι ότι θα συνεχίσω να γράφω στο μέλλον. Δεν ξέρω αν θα είναι και σε επαγγελματικό επίπεδο. Αλλά ως χόμπι σίγουρα θα συνεχίσω να γράφω. Το πρώτο βιβλίο στα χέρια σου πότε το έπιασες? Ήμουν πάρα πολύ μικρή. Οι γονείς μου διάβαζαν βιβλία από την κούνια που λέμε. Είδατε αυτό που λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις, ότι πίσω από αυτά τα παιδιά κρύβεται ένας εκπαιδευτικός και κρύβεται και μία οικογένεια? Που έχει δώσει τις κατάλληλες βάσεις. Έτσι δεν είναι? Και αυτό θα ρωτήσω βέβαια και τη Μαρία. Το πρώτο βιβλίο πότε το έπιασες στα χέρια της? Από μικρή ηλικία κι εγώ. Από μικρή ηλικία. Πώς αισθάνεσαι που πέτυχες σε αυτό το λογοτεχνικό έτσι, διαγωνισμό? Είναι πολύ ωραία εμπειρία και τελικά όντως διακρίθηκα και χάρηκα πολύ γι' αυτό. Ποιος σε όθησε, ποιος σε πίεσε, ποιος σου είπε γράψε, σου έχω εμπιστοσύνη, είμαι σίγουρος για σένα? Το σχολείο μου, το 11ο γυμνάσιο, είναι ενεργό σε πολλές δραστηριότητες και μία από αυτές είναι το πρόγραμμα Δημιουργικής Γραφής που είμαι από πέρυσι. Κυρίως μας σωθούν και μας καθοδηγούν και μας εθαρρύνουν συνεχώς οι καθηγήτριές μας, η κυρία Φιολιτάκη και η κυρία Κουρσάν, που τις ευχαριστούμε πολύ, γιατί χωρίς αυτές δεν θα είχαμε φτάσει μέχρι εδώ. Και αυτές ήταν η αιτία που στείλαμε το ποίημα, με εθαρρύνουν και τελικά... Μαρία, σε επικοινωνία που είχαμε και τις προηγούμενες μέρες, μου είπες ότι έγραψες το ποίημα σε μόλις μία ημέρα. Επέλεξες το ποίημα σε σχέση με το διήγημα γιατί σου βγήκε πιο αυθόρμητα? Ήταν κάτι εύκολο για σένα, απλό, να το γράψεις? Ναι, σίγουρα είναι πιο απλό το ποίημα και γράφεται σίγουρα σε λιγότερο χρονικό διάστημα από ένα ποίημα. Έχεις πιάσει τον εαυτό σου, Μαρία, να πιάνεις ένα στυλό, ένα μολύβι στα χέρια σου και να γράφεις? Δηλαδή, σ' αρέσει να γράφεις αποσημειώσεις μέχρι το οτιδήποτε? Στον ελεύθερο μου χρόνο συνήθως γράφω, ναι. Είναι μια ωφέλιμη διαδικασία γενικά. Είναι ευχάριστη σχολεία. Δεν είναι όπως οι κοινές δραστηριότητες, αθλήματα και όποια άλλα υπάρχει. Είναι κάτι ξεχωριστό. Μάλιστα. Η γραφή είναι πολύ ωραία. Κυρία Έφη, εσείς φαντάζομαι διαβάζατε. Παρά το γεγονός ότι λόγω διάφορων συνθήκων δεν είχατε τελειώσει, δεν είχατε πάρει έτσι απολυτήριο γυμνασίου, φαντάζομαι σας άρεσε, διαχρονικά σας άρεσε το διάβασμα. Ναι, πάντα διάβαζα. Πάντα στο Κομωδίνο μου είχα ένα βιβλίο. Πάντα διάβαζα, μου άρεσε. Από απλή εφημερίδα που λέει ο λόγος μέχρι λογοτεχνικά βιβλία, πάντα διάβαζα. Τι θέματα σας άρεσαν περισσότερο? Μ' αρέσαν πολύ τα ιστορικά, μ' αρέσανε τα λογοτεχνικά, οι νουβέλες, ναι, αυτά μ' αρέσανε και διάβαζα πάντα. Είστε ανάμεσα πάντως σε δύο παιδιά, γυμνάσιο και λύκειο. Μία συμβουλή από την κυρία Έφη, μία συμβουλή που θα θέλατε να δώσετε σε αυτά τα παιδιά? Να μην αφήσετε το σχολείο σας και όσο μπορείτε... όσες γνώσεις να πάρετε, πολλές γνώσεις. Δεν θα το μετανιώσετε. Η παιδεία είναι παιδεία. Οι γνώσεις είναι γνώσεις. Ό,τι και να γίνει δεν χαλάνε στο μυαλό. Το μυαλό είναι ανοίγει με τις γνώσεις. Μαρινέλα, μίλησε προηγουμένως και μας είπες ότι δεν αποκλείω ακόμα και επαγγελματικά να μπω σε αυτή τη διαδικασία. Έχω κάνει μία αρχή. Το βιβλίο θα βρίσκεται πάντα στα χέρια μου. Πώς φαντάζεσαι τα επόμενα χρόνια?
από το χρόνο προφανώς και θα μπω σε διαδικασία προετοιμασίας για τις πανελλαδικές. Από εκεί και πέρα έχω κάποιες σχολές στο μυαλό μου, κυρίως δημοσιογραφία, που από εκεί μπορώ και να γράφω άρθρα, κάτι που μου αρέσει εξίσου με τη λογοτεχνία. Αλλά γνωρίζω και είμαι σίγουρη ότι όπου και να περάσω, ό,τι και να κάνω, όσο διάβασμα και να έχω, θα συνεχίσω να γράφω και διηγήματα και ποίηματα. Γενικότερα θα έχω τριβή με τη λογοτεχνία. Μάλιστα. Να πάμε και στη Μαρία. Η Μαρία είναι βέβαια γυμνάσιο. Πρώτη, αν δεν κάνω. Πρώτη λάθος. Γυμνασίου. Δευτέρα γυμνασίου. Είναι κάπως νωρίς να μιλήσουμε για πανελλαδικές. Εδώ τα πράγματα αλλάζουν βέβαια χρόνο με το χρόνο. Φαίνεται όμως η κλίση ότι είναι σε θεωρητικά μαθήματα. Έχει πάντως η Μαρία μια θεωρητική κατεύθυνση, έτσι δεν είναι Μαρία? Δηλαδή σε σχέση με τα μαθηματικά για παράδειγμα, φαντάζομαι δεν θα τους έχεις και ιδιαίτερη αδυναμία ή τους έχεις? Όχι, για να πω την αλήθεια και στις δύο κατευθύνσεις θα πω πολύ καλά μέχρι τώρα. Δεν έχω σκεφτεί κάτι ακόμα. Θα ξαναπάρεις μέρος σε διαγωνισμό λογοτεχνίας? Αν προκύψει κάτι καλό και έχω γράψει κάτι αρκετά δυνατό, ίσως και να πάρω. Μάλιστα. Και βεβαίως να πούμε και συγχαρητήρια στις καθηγήτριες, οι οποίες είχαν, έτσι, βοήθησαν και τα παιδιά, την κυρία Χρυσή Χουρσάν και την κυρία Μαρία Θανασάκη από το 11ο Γυμνάσιο Ηρακλείου, την κυρία Μαρία Φιολιτάκη, ναι, και την κυρία Σμαράγδη Γαλιμητάκη από το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Χανίων. Μάλιστα. Κυρία Έφη, για να κλείσω, μία τελευταία τοποθέτηση και από τις τρεις, το μήνυμα το οποίο θέλετε να στείλετε σήμερα μέσα από την παρέμβασή σας, την τοποθέτησή σας, με αφορμή και την επιτυχία σας στον λογοτεχνικό διαγωνισμό, ποιο είναι? Όπως το ξανάπα, οι γνώσεις είναι γνώσεις. Πάντα να διαβάζουν, πάντα να είναι... Και εγώ προσπάθησα τα παιδιά μου και τα τρία να τελειώσουν πανεπιστήμια, επειδή εγώ δεν τελείωσα, δεν πήγα, προσπάθησα και τα τρία μου παιδιά να τελειώσουν πανεπιστήμιο. Αυτή τη στιγμή η εγγονή μου πηγαίνει πρώτη τάξη γυμνασίου και εγώ πηγαίνω Δευτέρα τάξη γυμνασίου. Συγχαρητήρια. Είπαμε, εμείς θα κάνουμε μία εκπομπή μόνοι μας, οι δυο μας. Λοιπόν. Και το σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας είναι πραγματικά για μας τους μεγάλους, είναι πραγματικά η δεύτερη ευκαιρία της ζωής μας. Μάλιστα. Δεν θα μας ξαναδοθεί άλλη ευκαιρία να πάρουμε γνώσεις. Μαρινέλα, το δικό σου μήνυμα. Σε παρακολουθούν αυτή τη στιγμή και παιδιά μαθητές ίδια ηλικία με σένα, Δευτέρας Λυκείου. Να κοιτάμε μπροστά, να διευρύνουμε ορίζοντες. Αυτό μας είπε και η Μαρία πριν από λίγο. Συνδυασμός δραστηριοτήτων. Είναι πολύ όμορφο να ξεφεύγουμε για την έτσι καθιερωμένη, τη γνωστή σε όλους μας εκπαιδευτική διαδικασία. Έτσι δεν είναι? Είναι πολύ σημαντικό και από όπου βρει κάποιος μία πόρτα να ξεφύγει από όλη αυτή τη ρουτίνα, είναι σημαντικό να αρπάξει την ευκαιρία και να κάνει αυτό που του αρέσει. Γιατί ειδικά οι συμμαθητές μου, αυτοί που θα δώσουν χρόνο πανελλαδικές, έχουν μπει σε μία διαδικασία πολύ αγχωτική και θα τους πρότεινα να ξεφύγουν από αυτό με οποιοδήποτε τρόπο αυτοί μπορούν. Μάλιστα. Μαρία, αγαπημένος ποιητής? Τον τελευταίο καιρό και στο σχολείο και όλος που ασχολούμαστε, ο Λίτης και ο Σεφέρης. Μάλιστα. Λοιπόν, συγχαρητήρια και στις τρεις, να σας ευχαριστήσω πολύ. Εγώ θα το επαναλάβω, εδώ είμαστε για να προβάλλουμε αυτά τα θέματα και αυτές τις επιτυχίες. Χαρά μας, υποχρέωσή μας. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλό απόγευμα. Και εμείς ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Καληνύχτα σε όλους. Να είστε καλά, να είστε καλά. Καλό βράδυ. Εύη, να σε ευχαριστήσω πολύ.